Κρία Καραϊτίδη, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η 11η στη σειρά, είναι πλέον παρελθόν. Εσείς ως ένας ιστορικός εκδοτικός οίκος, η Εκδόσεις Εστίας, συμμετείχατε για άλλη μία φορά και θα ήθελα να μου πείτε τις εντυπώσεις που αποκομίσατε από τη συμμετοχή σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λουκά. Κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε. Η φετινή έκθεση μας φέρνει καταρχάς όλους σε επαφή, όπως και όλες οι προηγούμενες, μεταξύ μας, ακόμα και τους Αθηναίους μεταξύ μας. Είναι ένα σημείο ετήσιο συνάντησης, όπου έχεις την ευκαιρία να δεις όλον τον κόσμο μέσα σε τρεις μέρες και να συνομιλήσεις για πράγματα για τα οποία θέλεις να μιλήσεις και δεν μπορείς, δεν βρίσκεις το χρόνο στην Αθήνα. Οπότε είναι μεγάλη χαρά αυτή της επαγγελματικής μας επικοινωνίας που διευρύνεται κάθε χρόνο. Ο κόσμος είναι πολλής, οι εκδηλώσεις πολύ υψηλής ποιότητας και φέτος. Ο κόσμος ψωνίζει κάθε χρόνο και λιγότερο όμως, πρέπει να το πούμε αυτό. Όπως πρέπει να πούμε ότι και με αυτό το νόμο που ψήφισε η κυβέρνησή μας, που αλλάζει πλέον το τοπίο ως προς τις εκτόσεις στον χώρο του βιβλίου, οι άνθρωποι δεν ερχόντουσαν να ψωνίσουν γιατί πιστεύουν ότι κάπου αλλού θα βρουν φτηνότερα τις νέες εκδόσεις. Είναι κάτι που θολώνει το τοπίο σε μια εποχή κρίσης και αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Κυρία Καραϊτίδη, εσείς είστε ένας εκδοτικός οίκος που ξεκίνησε το 1885. Δηλαδή ένας εκδοτικός οίκος, σκέφτομαι, που άντεξε σε τόσες κρίσιμες περιόδους της χώρας μας. Πολιτικές, κοινωνικές, άντεξε τόσες αναταράξεις. Τι είναι αυτό που κράτησε τα γερά θεμέλια όρθια του δικού σας ιστορικού εκδοτικού οίκου? Η προσωπική μου εκτίμηση, είναι υποκειμενική βέβαια, γιατί και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό που ρωτάτε, είναι ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάντοτε, που είχαν πάντοτε την ευθύνη του εκδοτικού οίκου, δεν ενδιαφέρονταν για τα κέρδη. Δηλαδή σε πολύ δύσκολες εποχές, εποχές λογοκρισίας, εποχές ανέχειας, την κατοχή νομίζω σε 4 χρόνια βγάλανε συνολικά λιγότερα από 10 βιβλία, μπορεί και λιγότερα από 5. Προσαρμόζονταν με έναν τρόπο που τους επέτρεπε να συνεχίσουν και στις εποχές της ευμάρειας δεν στηρίχθηκαν ποτέ σε ευρείας κυκλοφορίας κακώς, ας πούμε, ευπόλυτα, με την κακή σημασία ευπόλυτα. Δηλαδή πάντοτε στηρίχθηκαν σε βιβλία ουσίας και ίσως αυτά τα βιβλία εξακολουθούσαν πάντοτε να πουλούνται έστω και σε μικρότερους αριθμούς και κρατούσαν ένα προφίλ χαμηλών τόνων, χωρίς ξεζητημένες προτάσεις ή ίσως και μεγάλες δυνατότητες επιβίωσης, που όμως πάντοτε μπορούσε να υπάρχει. Αυτό εγώ έχω βρει ως μοναδική εξήγηση. Δηλαδή είναι βιβλία τα οποία πάντοτε μπαίνουν είναι σε σχολεία. Διαχρονικά. Ναι. Είναι διαχρονικά. Το μικρό αναγνωστικό κοινό, που είναι πάντοτε μικρό, παραμένει δυστυχώς μικρό στην Ελλάδα, δηλαδή δεν κάνουμε και τίποτα, η πολιτεία δεν έκανε ποτέ τίποτα για να το μεγαλώσει, θα ανατρέξει τα βιβλία της Εστίας, γιατί είναι λογοτέχνες που δεν είναι μια σκοπής. Θα ήθελα, κυρία Καραϊτίδη, να θυμηθείτε κάποιες από τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις παρουσίασης βιβλίων σας στην 11η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, γιατί είχατε πολλές παρουσιάσεις βιβλίων σας. Τις πιο σημαντικές να μας αναφέρετε. Στην 11η έκθεση λοιπόν βιβλίου, πάντοτε ορμόμενοι από πρόσφατες εκδόσεις μας, αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση στη μικρή φόρμα της πεζογραφίας. Mm-hmm. Σε κάτι το οποίο κατά το κοινό λεγόμενο δεν πουλάει, στο οποίο όμως εμείς πιστεύουμε. Είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση της πεζογραφίας, το διήγημα. Και θελήσαμε, επειδή έχουμε πάρα πολλές πρόσφατες εκδόσεις, να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Οπότε ήρθαν οι συγγραφείς που είχαν τα βιβλία τους εδώ, τους παρουσίασαν ο Περικλής Φυρίδης, που είναι γνωστός με βέβαια ευρύτερα στο κοινό. Ναι, παρουσίασε όμως και το βιβλίο του Βασίλη Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Κόκορης, που διδάσκει στο τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο, παρουσίασε το βιβλίο της Νίκης Τρουλινού. Και το τελευταίο καλοκαίρι της Αθωότητας. Το τελευταίο καλοκαίρι της Αθωότητας και της Βάσος Νικολοπούλου. Καιρός ήταν και έγινε μια παρουσίαση του γιατί τη σημασία της μικρής φόρμας στην ελληνική πεζογραφία. Το άλλο στο οποίο δίνουμε έμφαση στην Εστία είναι η ιστορία βέβαια και είχαμε 2 πρόσφατες εκδόσεις σημαντικές. Η μία αφορούσε τους οπλαρχηγούς του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο,
γραμμένη από έναν υπηρώτη κοινωνιολόγο με πολύ οξία ματιά στην ιστορία, τον Βαγγέλη Τζούκα. Και το άλλο είναι το σύγγραμμα, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Λουκιανού Χασιώτη που διδάσκει στο Αριστοτέλειο. Για τα παιδιά του εμφυλίου. Για τα παιδιά του εμφυλίου και κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στις παιδοπόλεις στην Ελλάδα, τις παιδοπόλεις της Φρυδερίκης και τις αντίστοιχες παιδοπόλεις του Φράνκο στην Ισπανία. Mm-hmm. Η παρουσίαση αυτή έγινε με συντονισμό και του Στράτου Δορδανά, ενός άλλου νέου ιστορικού που δραστηριοποιείται πολύ έντονα και που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο εδώ. Και ήταν νομίζω επίσης μια παρουσίαση κατά την οποία δεν... ήταν και ο κύριος Φίκας επίσης, mm-hmm. να μην τον ξεχάσω και τον αδικήσω. Ενώ είχαμε πανεπιστημιακούς, ανθρώπους δηλαδή ακαδημαϊκούς στο πάνελ και εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε ιστορικοί, δεν έχουμε καμία ειδίκευση, το παρακολουθήσαμε από την αρχή στο τέλος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε μπροστά μας και τα βιβλία του Πλάτωνα, Πλάτωνος Φέδων και Πλάτων Τίμεος, με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Βασίλη Κάλφα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστίας. Είναι η πολλωστή έκδοση του Τίμεου, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Πόλης στη δεκαετία του 90 και τώρα με τον Βασίλη Κάλφα, που είναι σοβαρός πλατωνιστής και εξαιρετικός δάσκαλος, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια σειρά πλατωνικών διαλόγων στην Εστία, για την οποία είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Εκείνος είναι ο αρμοδιότερος να σας μιλήσει για αυτά τα βιβλία. Εχθές παρουσιάστηκε και το δεύτερο, ο Φέδων, για το οποίο μας μίλησε ο φιλόλογος, είναι στο πειραματικό διδάσκει, ο κύριος Γιάννης Πετράκης, μια δουλειά που την ετοίμαζε και εκείνος 10 χρόνια. Είχαν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με συντονίστρια τη Σοφία Νικολαίδου και εγώ ζήτησα και διάβασα κάποια αποσπάσματα από τον Τίμεο και από τον Φέδωνα, καθώς είναι ένας φιλόσοφος που τον έχω και εγώ στην καρδιά μου. Κάποτε σπούδασα και εγώ κλασική φιλολογία και είμαι ευτυχής για αυτή τη συνεργασία. Είπαμε ότι η εκδόση Εστίας είναι από το 1885 και θα ήθελα να θυμηθείτε μερικά 38 ονόματα από την ελληνική αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία που έχετε εσείς στεγάσει και που τα βιβλία τους τα αγαπάει το βιβλιόφιλο κοινό και ανεξάρτητα από εποχές, κρίσεις κλπ. Τα διαβάζει. Θα ξεχάσω. Ευτυχώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πολλά 38 ονόματα. Κάποια από αυτά εκδίδονται και από άλλους οίκους. Είναι αυτά που δεν έχουν δικαιώματα. Mm-hmm. Αλλά εκδώσαμε από νωρίς Παπαδιαμάντη, Ροίδη, Βυζινό, παλαιότερα Βουτυρά. Βενέζη, νομίζω. Περνάμε μετά στην λεγόμενη γενιά του 30, στους περίφημους πεζογράφους, που είναι πολύ μεταγενέστεροι, που είναι ο Βενέζης, είναι ο Μυριβίλης, ο Καραγάτσης, ο Θεοτοκάς, ο Πετσάλης Διομήδης, ο Τερζάκης. Ενά λοιπόν γιατί αντέχετε, κυρία Καραϊτήρη, έχετε τέτοια αρματοσιά. Ναι, ναι, έχει γερή αρματοσιά η Εστία. Αυτό είναι και γεγονός. Μάλιστα συνεχίζετε και συνεχίστε αν θυμάστε κάποια άλλα ονόματα. Τα ονόματα συνεχίζονται και με πολλούς σύγχρονους πεζογράφους. Φτάνουν σε σύγχρονη εποχή. Το 1885 η Μαρίνα Καραϊτίδη, για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του εκδοτικού οίκου, αποφάσισε να εγγενιάσει μια σειρά σύγχρονης πεζογραφίας, διεθνούς, ξένης, παγκόσμιας, ναι, ναι, λογοτεχνίας, και όχι μόνο πεζογραφίας, αλλά κυρίως πεζογραφίας. Και αυτή η σειρά συνεχίζεται μέχρι τώρα και έχει σημαντικά ονόματα. Στην Εστία είχαμε και κάνουμε την επιλογή πάντοτε να μην εκδίδουμε πολλά βιβλία, ούτε, ναι, στις εποχές που μπορούμε, ούτε στις εποχές που είναι πιο δύσκολο. Πάντα η παραγωγή μας είναι λελογισμένη, αυτή που θεωρούμε εμείς ότι αντιστοιχεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με το αναγνωστικό κοινό που έχει. Ένα έργο για το οποίο πρέπει να καυχάστε είναι του Προύστ, Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Πέστε μας για αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Αυτή είναι μια προσπάθεια που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί του χρόνου. Την ξεκίνησε ο Παύλος Ζάνας, ο οποίος ήταν έγκλειστος πολιτικός στην Χούντα και ξεκίνησε εκεί να μεταφράζει τον Προύστ με πολύ λίγα λεξικά, τέλος πάντων χωρίς μεγάλες δυνατότητες. Και θυμάμαι ότι όταν ως φοιτήτρια γνώρισα στο Παρίσι το γιο του, του είπα, έτσι αυθόρμητα μου βγήκε, ντράπηκα μετά, αλλά του είχα πει και εκείνος χάρηκε. Τι κρίμα που βγήκε ο πατέρας από τη φυλακή και δεν έχουμε τη συνέχεια του Προύστ. Τη συνέχεια λοιπόν την ανέλαβε μετά ο Παναγιώτης Πούλος, ο οποίος επιμελήθηκε τη δουλειά του Παύλου Ζάνα
ώστε να βγει σε άλλη μορφή, με άλλο σχήμα κλπ. Από τις εκδόσεις της Εστίας, και συνέχισε από εκεί που είχε τελειώσει, που είχε σταματήσει ο Παύλος Ζάνας, και ολοκληρώνει πλέον του χρόνου αυτό το πολύ σημαντικό έργο με εξαιρετικό, νομίζω, τρόπο. Φέτος σκεφτόμουν ότι φέτος θα έπρεπε να παρουσιαστεί ίσως και με αφορμή το γεγονός ότι το Ισραήλ ήταν η τιμόμενη χώρα, ένα πολύ σημαντικό έργο της Βασάρ για την αναδυόμενη μνήμη και για την μνήμη του ολοκαυτώματος, το Auschwitz, και γενικότερα τους Εβραίους και το ολοκαύτωμά τους, που είναι ένα ολοκαύτωμα που δεν αφορά μόνο τους Εβραίους, αφορά όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Έγινε πέρσι η παρουσίαση της ΟΝΤΕ. Αυτό λέω, ότι θα έπρεπε και φέτος να γίνει, αλλά έγινε πέρσι και ήταν εξαιρετική, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Η παρουσίαση δηλαδή της Θεσσαλονίκης ήταν για όλους μας ένα μάθημα. Και εγώ έβλεπα ακόμα και παιδικούς μου φίλους Θεσσαλονικιούς να μιλάνε για τις αναμνήσεις που είχαν και τα ακούσματα από τους γονείς τους, στις πολυκατοικίες τους, στους ανθρώπους που ήξεραν. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Και από ό,τι είδα στο περίπτερό σας, δεν είναι το μόνο ασφαλώς που έχετε βιβλίο που αναφέρετε σε αυτό το θέμα. Όχι. Έχετε και πολλών άλλων συγγραφέων βιβλία που αναφέρονται στο Auschwitz, ναι, και σε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε του μια ολοκαυτώματος. Ευαισθησία, και εγώ προσωπικά με ενδιαφέρομαι πολύ γι' αυτό, και ο προηγούμενος διευθυντής του περιοδικού Νέα Εστία άλλαξε τώρα το περιοδικό, πέρασε στα χέρια του καθηγητή Νίκου Καραπιδάκη, αλλά μέχρι πρόσφατα τη διεύθυνε ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία επίσης το στην ιστορία αυτή. Το πολύ σημαντικό αυτό περιοδικό το είναι δική σας παραγωγή, δηλαδή εσείς το εκδίδετε. Είναι παραγωγή των εκδόσεων της Εστίας. Θα πρέπει να σας αποκαλύψω ότι από το 27. Κυρία Καραϊτίδη, η 10η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και ως γεγονός μας προτρέπει να διαβάζουμε. Αλλά γιατί να διαβάζουμε, κυρία Καραϊτίδη? Διαβάζουμε για να ζούμε καλύτερα, για να χαιρόμαστε, για να απολαμβάνουμε τη ζωή, γιατί το διάβασμα είναι πραγματικά πηγή αυτογνωσίας και χαράς. Και αν γινόταν όπως πρέπει από όλους τους εκπαιδευτικούς η δουλειά, από τον υπηαγωγείο και το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, τότε θα ήταν χαρά για όλους τους Έλληνες να διαβάζουν. Νομίζω ότι λείπει μια προσπάθεια από τους κάποιους εκπαιδευτικούς, κάποιοι άλλοι κάνουν εξαιρετικά αυτή τη δουλειά. Λείπει οπωσδήποτε μια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση από την πολιτεία, που να μην μετατρέπει το βιβλίο σε εργαλείο αγκαρίας και βασανιστήριου, και να κάνει αυτό που μας κάνει όλους την έκθεση να αισθανόμαστε ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Και ότι το βιβλίο θα παραμένει πάντοτε ένα μοναδικό και αναντικατάστατο αγαθό. Είναι ένα σπουδαίο αγαθό. Δεν ξέρω, η λέξη μοναδικό και αναντικατάστατο με τρομάζουν λίγο, αλλά για μένα είναι οπωσδήποτε ένα τρόπο. Σε πείσμα τη όποια τεχνολογία. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια και στη δική σας τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συζήτηση επιστροφή και την εκπομπή. Αθήνα. Και εμείς βέβαια μέσα από το βιβλίο έχουμε μια διαρκή επικοινωνία όλο το χρόνο. Καλή συνέχεια στη δική σας τη δουλειά, γιατί χάρη σε εσάς γίνεται ευρύτερα γνωστό το βιβλίο σε ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει τρόπος και υλικό για να κυλήσουν οι ώρες τους με πιο αποδοτικό τρόπο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.